Ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, γραμματέας κοινωνικής πολιτικής. Καλημέρα σας ξανά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πάμε λοιπόν. Τι θα κάνει η κυβέρνηση με ζητήματα που αφορούν στους Ρωμά. Δεν ξέρω πώς θα το. Τι ονομάζεται η πολιτική σας, τι πολύ, τίτλο έχει. Έχει πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το πούμε στους ακροατές σας ότι πέραν τις όποιες κρίσεις, υγειονομική, προσφυγική, τα γεγονότα στον Εύρο, καλείται η κυβέρνηση και έχει καλεστεί μέχρι τώρα να αντιμετωπίσει και θα αντιμετωπίσει με επιτυχία. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία καλείται και αυτή, η κυβέρνηση αυτή του κ. Μητσοτάκη να λύσει είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα όσον αφορά τις κοινωνικές ένταξεις των Ρωμά. Τι εννοώ, χρόνια προβλήματα 50, 40, 30 ετών τα οποία δεν έχουν λυθεί. Καλείται η σημερινή κυβέρνηση να έρθει και να δώσει λύσεις αλλά και να δώσει μια νέα προοπτική, κυρίως σε δύο άξονες. Την κοινωνική ένταξη αυτών των ανθρώπων και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με πολιτική των social media που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με δελτία τύπου. Ναι. Αυτό γίνεται μέσα στο πεδίο και γίνεται μέσα με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτό που ποτέ δεν κατάλαβε ή δεν προσπάθησε η ελληνική πολιτεία να κάνει είναι να δει τι είναι το διαφορετικό που αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως τους κάνει να μην μπορούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Εκτός από την αριστερά όμως, γιατί είμαστε ακριβοδίκαιοι εδώ, κύριε. Θα ήθελα, κύριε Γενικέ, να θέσω και την παράμετρο της ακροδεξίας. Δηλαδή, και η ακροδεξία σας στυλιτεύει ότι τρέχετε πίσω ως δικαιωματιστές, ενώ ως κυβέρνηση δικαιωματιστών, από ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται και δεν θέλουν. Κοιτάξτε, και από εκεί δέχεστε κριτική. Θα σας πω. Η κουβέντα γενικά περί δικαιωματισμού, ανθρωπισμού, νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι απαντήσεις βρίσκονται. Ναι, πάμε τώρα όμως στην πράξη. Στην πράξη. Κύριε Σταμάτη. Εμείς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και εκείνοι και εκείνοι πρωτίστως, αλλά και εμείς μαζί ταυτοχρόνως, ότι δεν μπορούν να ζουν μέσα στα σκουπίδια. Δεν μπορούν να επαιτούν και να βγάζουν τα παιδιά τους στην επαιτία τα οποία πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Λοιπόν, τα παιδιά δεν μπορεί να έχουμε εικόνα παιδιών στα φανάρια ή σε άλλες δουλειές. Είμαστε τυχεροί ότι το ποσοστό των παιδιών που είναι στα φανάρια έχει ελαχιστοποιηθεί πάρα πολύ. Και αυτό κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί εφαρμόζεται ο νόμος. Ξέρετε, εφαρμόζεται ο νόμος. Πλέον οι γονείς πρέπει, είναι υποχρεωμένοι, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και εμείς θεσπίσαμε νόμο ότι από τη στιγμή που δεν στέλνεις το παιδί στο σχολείο, δεν μπορείς να λαμβάνεις την οποιαδήποτε επιδοματική πολιτική της γενικής κυβέρνησης. Κατηγορούμαστε ότι αν μια οικογένεια Ρωμά στέλνει τα τρία παιδιά στο σχολείο και όχι το ένα, να μην κόβεται το επίδομα. Εδώ δεν υπάρχει άλλα καρτ. Στέλνω τα παιδιά μου στο σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν όλα στο σχολείο. Και πρέπει να φύγουμε από την νοοτροπία ότι το κράτος είναι εδώ να δίνει επιδόματα και δεν θα ελέγχει. Και ποια είναι η διαδικασία, ποια είναι, δίνεται επιστοποιητικό από τον διευθυντή του σχολείου, μέσα από τον διευθυντή του σχολείου. Ακριβώς μέσα από εκεί. Ότι τα παιδιά είναι στο σχολείο και άρα έτσι θα πάρουν το επίδομα. Ακριβώς. Που εδώ το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε δεν είναι μόνο να πηγαίνουν στο σχολείο. Γιατί και εμείς αναγνωρίζουμε, και δεν θα μπορούσα να πω το αντίθετο, ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους δεν είναι ανθρώπινες πολλές φορές. Ναι. Είναι και η επιμελής φίτηση. Δεν είναι μόνο να πάω στο σχολείο. Είναι να μπω στη διαδικασία και στην κουλτούρα να πηγαίνω στο σχολείο. Πριν πάμε σε αυτό, σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει καταγραφή για το ποιοι είναι, λέμε Ρωμά, αλλά η κυρία Χαλιλοπούλου, ας πούμε, δεν θέλει να προσφωνείται Ρωμά, λέει εμείς είμαστε οι Έλληνες Τσιγκάνοι. Προφανώς και είναι Έλληνες Τσιγκάνοι. Ναι. Προφανώς και είναι. Υπάρχει καταγραφή ποιοι είναι οι μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα Αθήγκανοι και ποιοι είναι ενδεχομένως κάποιοι που έρχονται για λόγους αναζήτησης εργασίας, μετακινούμενοι κλπ. Από άλλες γειτονικές, βαλκανικές ή και άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή η καταγραφή. Υπάρχει τέτοιος έλεγχος δηλαδή. Υπάρχει τέτοιος έλεγχος και γίνεται σε δύο φάσεις. Ο πρώτος έγινε από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης πριν ένα μήνα, που καταγράψαμε με βάση το χωρικό όλους τους Ρωμά, Έλληνες Τσιγκάνους σε όλη τη χώρα. Και έρχεται σε δεύτερη φάση, σε συνεργασία με την Ελστάτ, μέσω της εθνικής απογραφής και με ειδικούς απογραφείς που προέρχονται. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Προέρχονται μέσα από την κοινότητα των Ρωμά.
να καταγράψουμε επιτέλους πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, σε τι συνθήκες ζουν, πόσα είναι τα μέλη των οικογενειών τους και με βάση αυτό, γιατί ξέρετε, αυτό αποτελεί δείκτη. Χωρίς αυτό, έχεις μια κοινωνική ομάδα. Κάνετε αυτό, ξέρετε, σήμερα ή συνεχίζεται η. Η Ελστάτ είναι σε εξέλιξη. Οπότε συντόμως θα έχουμε και με βάση και τα δικά μας στοιχεία. Θα καταγράψετε πώς είναι οι Έλληνες τσιγκάνοι, πού ζουν, πώς ζουν, κάτω από ποιες συνθήκες και τα πάντα. Ποιες ηλικίες. Και ποιοι είναι και οι περιφερόμενοι. Κοιτάξτε, εκεί εμείς δεν έχουμε τους λεγόμενους ταξιδευτές όπως είναι στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό κυρίως που προέρχεται από Αθήγανους, να το πούμε έτσι, Ρωμά, εξ Αλβανίας και πολύ μικρότερο ποσοστό από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία. Γιατί μας τέθηκε θέμα και από, και από τον συνήγορο του πολίτη, τι κάνουμε για αυτούς, αυτοί είναι ξένοι υπήκοοι. Οπότε εκεί εφαρμόζονται οι πολιτικές του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι ερωτήσεις που έχω ήδη είναι, ωραία, στέλνω και εγώ το παιδί μου σχολείο να πάρω και εγώ επίδομα. Πείτε μας τι είναι το επίδομα στους τσιγκάνους. Γιατί δίνεται επίδομα στους τσιγκάνους. Όχι, αυτό είναι, ξέρετε, μια, και πολλές φορές δημιουργεί και μια διάκριση από τον γενικό πληθυσμό προς τους Ρωμά, ότι οι Ρωμά παίρνουν επιδόματα. Οι Έλληνες τσιγκάνοι είναι Έλληνες πολίτες. Παίρνουν επιδόματα όπως παίρνει και ο γενικός πληθυσμός. Υπάρχει έτσι, ξέρετε, μια μυθοπλασία, είναι Ρωμά και παίρνουν επιδόματα. Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν επιδόματα, οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίρνουν. Επειδή όλοι. Στη λογική ότι δεν είναι όχι, στη λογική, επί της πράγμαση, επειδή αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν την ακραία φτώχεια. Άρα παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, παίρνουν το επίδομα παιδιού, παίρνουν το επίδομα στέγασης με βάση τους ελέγχους που γίνονται. Και ξέρετε, η έλεγχη είναι πάρα πολύ αυστηρή. Πώς διαχωρίζεται αν κάποιος κάνει μαύρη εργασία και είναι πράγματι ή είναι πράγματι στην, ότι βιώνει την ακραία φτώχεια? Αυτό γίνεται με ελέγχους που υπάρχουν μέσω του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Οπότε με βάση τους ελέγχους αυτούς καταπολεμείται και η μαύρη εργασία, αλλά κυρίως, ξέρετε, το σημαντικό σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το επίδομα, τα χρήματα, αυτά που δίνει η ελληνική πολιτεία, που είναι οι άνθρωποι στο κατόφλι της φτώχειας, να μην τους δημιουργήσει περισσότερο κοινωνικό αποκλεισμό και μεγαλύτερη φτώχεια. Εκεί λοιπόν έρχονται συνοδευτικές πολιτικές, συνοδευτικές δράσεις που ισχύουν για όλους τους Έλληνες πολίτες, που γίνεται είτε διασύνδεση μέσω της εργασίας, είτε μέσω των προγραμμάτων του ΑΕΔ. Θα είδατε χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον ΑΕΔ. Αυτό που έχει καταφέρει ο ΑΕΔ τα τελευταία δύο χρόνια, ξέρετε, υπήρχε και άμα δείτε και εκθέσεις από οίκους, υπήρχε παλιά ένα στιγματισμός να είσαι εγγεγραμμένο στον ΑΕΔ. Ο ΑΕΔ έχει προσφέρει πάρα πολλά και αντίστοιχα και στους Ρωμά. Θέλω να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ ένα πρόγραμμα ειδικό που θα βγει για αυτούς τους ανθρώπους, που θα έχει να κάνει με τους νέους Ρωμά σε θέματα επιχειρηματικότητας. Γιατί τι είναι αυτό που λείπει πολλές φορές στις ευπαθείς, αν θέλετε, κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, και εκεί, αν θέλετε, πολλές φορές δημιουργείται και ένας ρατσισμός και δικαιολογημένα πολλές φορές μια ανησυχία τι γίνεται. Είναι τα καλά παραδείγματα. Έχουμε πολύ καλά παραδείγματα, αλλά έχουμε να πολεμήσουμε, γι' αυτό είναι και πλέον. Και με μια εγκαθιδρυμένη νοοτροπία και δική τους, η οποία γεννά τη δική μας αντίδραση. Ακριβώς. Και δική τους, ότι υπάρχουν κανόνες στην κοινωνία, δεν μπορούν να του φουκάνε όσες ώρες θέλουν. Ακριβώς. Δεν μπορούν να παίζουν τα νταούλια στο γάμο μερόνυχτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορούν να καίνε λάστιχα μέσα στην. Πουθενά, εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν κανόνες οι οποίοι κανόνες πρέπει να εφαρμοστούν και από τους ίδιους. Ακριβώς. Ναι. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς. Και προφανώς, για τα βάζω για να μπορούμε να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι, δεν μπορούν να ζουν μέσα στα σκουπίδια. Ακριβώς. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία του ζουν μέσα στα σκουπίδια. Συμφωνώ. Γιατί αυτό αναπαράγει και στερεότυπα και κοινωνικό ακοπλισμό και ταυτόχρονα δεν τους δίνει τη δυνατότητα οι ίδιοι για τα παιδιά τους να ενσωματωθούν μέσα στην κοινωνία. Οπότε υπάρχει αυτόματο διαχωρισμός με τους υπολείπους. Οπότε τι έρχεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Έρχεται να εφαρμόσει μια νέα εθνική στρατηγική με δεκαετές πλάνο. Και κύριε Ποντοσάτη, επιτρέψτε μου να σας πω. Τον Οκτώβριο του 2021 έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο στρατηγικό σχέδιο για τους Ρωμά στην Ευρώπη. Ένας από τους στόχους που έθεσε η Ευρώπη είναι στο τέλος αυτής της δεκαετίας το 90% των Ρωμά στην Ευρώπη να έχουν πρόσβαση σε νερό βρύσης. Τι σημαίνει? Ότι η Ευρώπη προφανώς κατάλαβε, έστω και αργά, ότι ό,τι πολιτικές είχε κάνει μέχρι τώρα, αυτές δεν είχαν πετύχει. Όταν φτάνουμε στο 2000... Έχουν μοιραστεί πολλά λεφτά στο μεταξύ έως αυτό, τώρα. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένας μύθος. Είναι ένας μύθος. Τα λεφτά το δέχομαι, είναι ένας μύθος. Επειδή κάποτε, πριν, δηλαδή, δεκαετία του 90, έκανα πολλές φορές ρεπορτάζ με τον τότε δήμαρχο Χαλανδρίου, τον Ζαφυρόπουλο,
με εκπροσώπους τσιγκάνων στην ευρύτερη περιοχή για μια χρηματοδότηση ως προς την εγκατάστασή τους. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Υπήρχε μια πολιτική που δοθήκανε δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Δοθήκανε, επιτρέψτε μου να σας πω, πολύ ρουσφετολογικά και πολύ στοχευμένα, και τώρα τα τελευταία δοθήκαν το 2003 και κάποια το 2006. Καλείται το ελληνικό δημόσιο, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Το θέμα δεν είναι ξέρετε, να κάνουν την αποπληρωμή, εννοείται. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν υπήρχαν κανόνες. Οπότε ερχόμαστε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το δεκαετές σχέδιο, κυρίως να βάλουμε τους κανόνες, κυρίως να βάλουμε στοχοθεσία με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν επιτρέπεται μόνο το 9% των Ρωμά να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό τι δείχνει αυτόματα? Δείχνει τη μη μετάβαση σε συγκεκριμένες σπουδές, άρα αυτόματα αναπαραγούμε και την ώρα που και στη χώρα μας έχουμε μείωση, αν θέλετε, τεχνικών επαγγελμάτων και το καθεξής. Άρα δεν τους δώσαμε ποτέ το δρόμο προς την τεχνική κατάρτιση. Ή δεν τους παρακολουθήσαμε ακριβώς, να πάνε. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Και πολλές φορές. Ναι. Και θέλω να εξαγγέλλονταν το κατά καιρούς κοινωνικές πολιτικές, τις οποίες δεν τις παρακολούθησε ποτέ κανείς, αν αυτές εφαρμόστηκαν. Ακριβώς. Ναι. Και θέλω να είμαι και δίκαιος αλλά και αυστηρός. Η κοινωνική ένταξη των Ρωμά στο μεγαλύτερο βαθμό περνάει μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Πρωτοσάλτε. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλίσει και κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Έχει κάνει έναν τέτοιο προγραμματισμό που δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα σε θέματα. Λέει ο επικριτής σας εδώ διαρκώς. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος συνέχεια μου στέλνει μηνύματα μέσω Twitter. Μου λέει, ξέρει ο συνομιλητής σας, ο κύριος Γενικός, την Παραγκούπολη των Ρωμά στο Βοτανικό, απέναντι ακριβώς από την Γεωπονική, πίσω από τη Γεωπονική και απέναντι από το χρηματιστήριο? Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Πρέπει να σας πω, μισό λεπτό κύριε Σταμάτη. Ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, κυρίες και κύριοι, επειδή τον γνωρίζω πάνω από δύο δεκαετίες, δεν είναι κάποιος θεωρητικός του γραφείου, δεν είναι φρουιζελές. Από αυτούς τους που κάθονται και αναπαράγουν θεωρίες και βγαίνοντας μόνο από το ένα πανεπιστήμιο και με θεωρίες και έρευνες και μελέτες. Είναι αυτό που λέμε, θα χρησιμοποιήσω μια έννοια που δυστυχώς και αυτή πια γίνεται κοινοτοπία, είναι του πεδίου που λέμε. Δηλαδή έχει εργαστεί με όλες τις κοινότητες ανθρώπων που ήταν που ήταν και ελπίζουμε να μην είναι στο μέλλον στο περιθώριο. Ο κύριος Σταμάτης έχει εργαστεί προσωπικώς. Είναι τέτοια περίπτωση. Δεν είναι κομματικός φρουιζελές που τον βρήκανε κάπου μέσα στη Γύλης παλιά, στη Συγκρού στη συνέχεια, είτε κάτω στα Λεμονάδικα, στο Μοσχάτο, να τον βρουν και να τον βάλουν εκεί στη θέση αυτή. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και εγγυώμαι ως Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Προφανώς και έχω πει. Θα κάνω διάλειμμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αλλά απαντήστε, μάλλον, έχετε πάει λοιπόν εκεί στο Βοτανικό? Έχουμε πάει στο Βοτανικό. Εκεί μπαίνεις, μπορεί να μην βγεις και ζωντανός, βέβαια. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Επιτρέψτε. Συγγνώμη που τα λέω έτσι. Ναι. Ξέρετε, όλα είναι θέμα προσέγγισης. Ναι. Προφανώς και μπαίνεις και προφανώς βγαίνεις και ζωντανός. Το θέμα είναι πώς προσεγγίζεις αυτούς τους ανθρώπους. Το θέμα είναι πάντα να δώσεις τη λύση για αυτούς τους ανθρώπους, στην οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί αυτό επιτάσσει και το κράτος δικαίου, αλλά επιτάσσουν και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα γίνονται με διαβούλευση, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν μπαίνεις κάποιον και τον διατάζεις από εδώ να πάει εκεί. Σωστά. Γιατί αντίστοιχα μετά θα δημιουργήσεις άλλη κοινωνική ανταραχή αν τον πας σε ένα άλλο μέρος και αν δεν έχεις προετοιμάσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε συνεννόηση με αυτούς τους ανθρώπους, ψάχνουμε τη δυνατότερη καλή λύση. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές λένε, και το λέω ειδικά για τους ανθρώπους που μπορεί να ακούνε τη λέξη Ρωμά, να βλέπουν στα site διάφορα πράγματα, αλλά επιστρέψτε μου, να μην τους έχουν δει ποτέ, να μην έχουν μιλήσει, να μην έχουν πάει σε καταβλισμό. Ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουμε βάλει και στο νέο ΕΣΠΑ είναι πώς θα ενημερώσουμε και θα εκπαιδεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους το πώς δημιουργείται και το πώς ελέγχεται ένα νοικοκυριό. Ναι. Δεν είναι απλά να τους πας σε ένα σπίτι και εκεί να μεταφέρουν μια κουλτούρα η οποία θα φέρει αναταράξεις στην πολυκατοικία, στη γειτονιά. Είναι πώς θα τον βάλει στη διαδικασία ότι έχει υποχρεώσεις ταυτόχρονα, προφανώς έχοντας και δικαιώματα, και ότι αυτό είναι για το καλό της ζωής του και των παιδιών του. Αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι. Και σε αυτό χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, και αν θέλετε και κάτι άλλο, χρειάζονται όλα τα κόμματα. Εδώ είναι κάποια θέματα, ξέρετε, που αν μη τι άλλο πρέπει. Και η παραβατικότητα είναι μέσα σε αυτό. Δηλαδή, προφανώς, γιατί αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα
δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν παράγει ο τρόπος ζωής παραβατικότητα, αλλά πιθανώς η παραβατικότητα να ευνοείται σε συνθήκες διαβίωσης που δεν είναι οργανωμένες. Και θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πολλοί που μας κατηγορούν, αλλά τι να κάνουμε, το κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ξέρετε, η θέση της γυναίκας Ρωμά, η οποία δεν υφίσταται μέσα στην κοινότητα. Κρατήστε το εδώ, με αυτό να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Σταμάτης είναι μαζί μας, γραμματέας κοινωνικών θεμάτων. Πώς είναι ακριβώς ο τίτλος, κοινωνικής πολιτικής. Κοινωνικής αλληλεγγύης και καταπολέμησης φτώχειας. Μάλιστα. Λοιπόν, για αυτό το σχέδιο επί των Ρωμά, το οποίο θα, η εφαρμογή του πότε αρχίζει, κύριε Σταμάτη. Αυτή ξεκινάει με το που τελειώσει η δημόσια διαβούλευση που είναι μέχρι τις 14 Ιανουαρίου. Έχει πάρει την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ξέρετε, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρωμά, την πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό, με απλά λόγια? Σημαίνει ότι, και ξέρετε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι καλούμαστε όχι να κάνουμε τα εύκολα ευκολότερα, να κάνουμε τα δύσκολα να γίνουν πραγματικότητα. Στη γυναίκα Ρωμά είχαμε μείνει. Στη γυναίκα Ρωμά. Λοιπόν, μέχρι τώρα, και θα το δείτε από διάφορες οργανώσεις, είτε φεμινιστικές, και να με συγχωρήσουν όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις οργανώσεις. Ποτέ δεν ασχολήθηκε κανένας με τη γυναίκα Ρωμά. Ναι. Η οποία η θέση στην κοινωνία, στην κοινότητα καταρχήν των Ρωμά, ποια είναι? Το να παντρευτεί στα 13, στα 14 και στα 20 να έχει 5 παιδιά. Έσχος. Δηλαδή. Ναι. Δεχόμαστε και πρέπει να δεχόμαστε γενικότερα. Καλά, για την αριστερά και τα δικαιώματα της είναι μια τεράστια υποκρισία. Δεν έχει κανένα νόημα να τη συζητάμε. Οφείλουμε, σαν μια δικαιωματική κοινωνία που είμαστε, μια ανοιχτή κοινωνία, γενικότερα τα εθνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Ναι. Δεν μπορούμε όμως να δεχόμαστε όταν αυτά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί μια γυναίκα, ένα κορίτσι που δεν θα γίνει ποτέ γυναίκα στα 14 να γίνεται μητέρα. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε το φαινόμενο των πρώιμων ή εξαναγκαστικών γάμων. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Πορτοσάτε? Με το που ένα κορίτσι την παντρέψουνε, αυτόματα, αν πηγαίνει στο σχολείο, θα φύγει από το σχολείο. Οπότε αυτός ο φαύλος κύκλος εδώ είναι να σπάσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ γενναία χρηματοδότηση και θα ξεκινήσουμε αρχές Φλεβαρίου ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών και νέων. Και ξέρετε, εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε. Και αυτό μπορεί να ξενήσει πολλούς, αλλά είναι πραγματικότητα. Η διαβούλευση, η επικοινωνία με τις κοινότητες των Ρωμά, ακόμα και τους αυτοαποκαλούμενους βασιλιάδες που δεν υπάρχουν ευτυχώς, η κυβέρνηση συνομιλεί με όλους στα πλαίσια γενικότερης διαβούλευσης, αλλά και ξέρετε κάτι, η κάθε κοινότητα, η κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σωστά, το δέχομαι. Πρέπει να πούμε ότι επειδή είχαμε και τα 30 χρόνια πτώσης τείχους πρόσφατα, αυτό ήταν μια διαδικασία που δεν ευνόησε τους Έλληνες τσιγκάνους. Γιατί ο μεταναστευτικός πληθυσμός που ήρθε άρχισε σιγά σιγά να παίρνει δουλειές που παραδοσιακά οι Ρωμά κάνανε. Είτε εργασία στη γη, είτε κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα. Που είπατε για δουλειά, τώρα το έχω απορία. Γιατί εννοείται ότι εσείς πρέπει να σταματήσετε παραβατικότητα, πρέπει να σταματήσετε αυτό που λέει τώρα, μου λένε τώρα. Μπήκαν προχθές δύο πιτσιρικάδες 17-18 ετών με το μαχαίρι σε ένα λεωφορείο μέσα, στο 809 του Πειραιά. Πήραν το κινητό από το νεαρό και φύγαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν παρενέβη κανείς, δεν επενέβη κανείς. Πρέπει να σταματήσετε παραβατικότητα, πρέπει να σταματήσετε ναρκωτικά, πρέπει να σταματήσετε πολύ δύσκολα πράγματα. Ταυτόχρονα γίνονται, θα σας πω κάτι, έχουμε μια συνεργασία αυτή τη στιγμή με τον ΟΚΑΝΑ να πάει σε όλους τους καταβλισμούς, σε συνεργασία με εμάς, για να ενημερωθούν καταρχήν σε θέματα πρόληψης και ταυτόχρονα, επειδή υπάρχει πλέον ένα αυξημένο δυστυχώς ποσοστό χρήσης ναρκωτικών μέσα στους καταβλισμούς, το οποίο, ξέρετε, παραδοσιακά, εδώ έχουμε δει πολλές φορές που δεν το είχαν και άνθρωποι στην κουλτούρα τους, αν θέλετε. Οι Ρωμά να σηκώνουν όπλα στην αστυνομία. Yeah. Αυτή η μετάλλαξη της παραβατικότητας που πολλές φορές, ξέρετε, οδηγείται στην εγκληματικότητα, δημιουργεί περισσότερους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Οπότε καλούμαστε, και θα το κάνουμε, κύριε Πορτοσάτε, καλούμαστε, καλείται η κυβέρνηση να κάνει κάτι το οποίο δεν έγινε 30-40 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα πρέπει να εξηγήσετε στους κατοίκους του Μενιδίου ότι δεν θα γίνεται διακίνηση ναρκωτικών στο καταβλισμό μέσα. Πρέπει να το εξηγήσετε αυτό. Αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει, κάποια στιγμή. Δεν είναι μόνο να εξηγήσεις. Είναι, ξέρετε, όχι να του το αποδείξεις δηλαδή. Αυτό είναι να το εξηγήσεις. Ναι, συγγνώμη. Το σημαντικότερο στις δημοκρατίες και στα κράτη δικαίου είναι να εφαρμόζεται ο νόμος. Και να εφαρμόζεται ο νόμος ισότιμα προς όλους. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Μισό λεπτό, πριν πάτε το κάτι άλλο. Ήθελα στα επαγγέλματα τα κανονικά. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους Ρωμά κυκλοφορούν με το τρίκυκλο και μαζεύουν προϊόντα ανακυκλώσιμα. Η απορία μου είναι η εξής και διατυπώνω φωναχτά.
τα συστήματα ανακύκλωσης, γιατί δεν ενσωμάτωσαν αυτούς τους ανθρώπους. Μπάρα, να το πω αλλιώς. Αυτοί οι άνθρωποι τους έχετε παρακολουθήσει ποτέ? Πού πάνε και τα δίνουν αυτά? Προφανώς. Και είμαστε σε άμεση συνόηση. Δουλεύουν μαύρα ή άσπρα? Κοιτάξτε. Συνήθως δεν δουλεύουν άσπρα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Το οποίο δεν είναι εύκολο. Και η απορία μου φωναχτά είναι η εξής. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αφού κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί δεν παίρνουν άδεια να την κάνουν νόμιμα? Κανονικά. Ακριβώς. Γιατί δεν ενετάχθησαν στο σύστημα ανακύκλωσης, έτσι ώστε και να μην χάνει και ανακύκλωση? Γιατί η ανακύκλωση, από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα στον κάδο, άμα περάσει ο άνθρωπος αυτός, δεν μένει τίποτα μέσα. Τα έχει πάρει το καλό, το χρήσιμο, το εμπορεύσιμο, το πήρε. Φυσικά μην το αφήσει. Αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δουλειά του. Γιατί αυτούς δεν τους εντάξαμε κανονικά να δουλεύουν όπως όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι δηλαδή? Γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας. Γιατί ξέρετε, η νοοτροπία. Να μιλήσουμε και για τους εαυτούς μας. Φυσικά να μιλήσουμε τον εαυτό μας. Θα περάσει ο Ρωμά την Κυριακή, θα μου πάρει την κουζίνα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η λογική. Δεν ήταν η λογική ως κουλτούρα, ως κοινωνία της ανακύκλωσης. Δεν ήταν ποτέ, οι εταιρείες δεν πήγανε ποτέ σε αυτούς τους ανθρώπους να πούνε: παιδιά, ελάτε εδώ πέρα. Δεν πήγε η πολιτεία, αν θέλετε. Σωστά. Δεν πήγε ποτέ. Και είμαστε αυτή τη στιγμή, και δεν θέλω να το πω, να περιευτολογήσω, ακόμα να σταματάμε και στον δρόμο να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορεί να τους βρει όλους. Να τους πεις, να έρθεις στο γραφείο να δούμε. Προσπαθούμε τώρα με το Πράσινο Ταμείο να δούμε πώς μπορεί αυτό να χτιστεί, ώστε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Γιατί υπάρχει και ο αποδέκτης, ο οποίος δουλεύει και αυτός μαύρα. Δηλαδή ακριβώς. Είναι και αυτός που τα μαζεύει. Όλα πρέπει να είναι, ξέρετε, μετρήσιμα και σε ένα ποσοστό του γενικού πληθυσμού. Και σε αυτό το κομμάτι, να το πω έτσι πολύ απλά. Και θέλω να δώσω τα εύσημα. Γιατί αυτόν που τα παραλαμβάνει από τον Τσιγκάνο τον λέμε κλεπταποδόχο κανονικά. Ναι. Κανονικά έτσι τον λέμε. Είναι. Ξέρετε, έτσι τον λέμε. Γιατί το είτε θέσατε... πάει το μπρούτζινο τη χάρα την μπρούτζινη, είτε πάει από εδώ το μέταλλο ή το χαρτί, τον λέμε κλεπταποδόχο στην κανονικότητα. Το θέσατε πολύ ωραία. Ναι. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό συζήτηση που κάνουμε. Να πούμε και κάτι το οποίο μπορεί να έχει φύγει γενικότερα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει γενικότερα την πρόθεση του Πρωθυπουργού και γενικότερα της κυβέρνησης, το πώς αντιμετωπίζει τις ειδικές ομάδες του πληθυσμού, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ειδικό πρόγραμμα εμβολιασμού για τους Ρωμά. Ειδικό πρόγραμμα. Ναι. Το οποίο δεν το κάνουν άλλες σύγχρονες δημοκρατίες στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρώτο lockdown, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει το πρόβλημα. Εμείς απλά το αναγνωρίζουμε, κύριε Πατουσάτη, υπάρχει το πρόβλημα. Εμείς δεν τους θέλουμε. Δεν τους θέλουμε. Πρέπει να τελειώσω. Η πολιτική μας δεν είναι να τους προσεγγίζουμε και στο τέλος να τους μαζέψουμε αγκαλιά. Σωστά. Για να πάνε να μας ψηφίσουν. Ωραία. Είναι να τους εντάξουμε μέσα στην κοινωνία. Και όχι μοιράζοντας επιδόματα. 9 είναι η ώρα ακριβώς. Εύχομαι ο δικαιωματισμός να μην πάει κόντρα στην προσπάθειά σας. Γιατί υπάρχει ένας δικαιωματισμός ο οποίος καλύπτει στραβά και τρελαίνει τους ανθρώπους οι οποίοι λένε δεν γίνεται. Και γι' αυτό και πολλά αυτά δυσμίζονται. Ακριβώς. Και βέβαια να πω και κάτι, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Σε μια κουλτούρα, πώς χτίζουμε μια κοινωνία. Και θα το πω, γιατί αφορά και τους δημοσιογράφους. Είναι και πώς πολλές φορές μια είδηση παρουσιάζεται, μπορεί να στιγματίσει μια κοινωνική ομάδα. Το επόμενο μας ραντεβού είναι: θα αναζητήσω εκπρόσωπο Τσιγκάνων Ελλήνων για να έρθετε παρέα στο Ρεδεθάλωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.